Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε τη βδομάδα που έρχεται. Στο επεισόδιο της Δευτέρας, όλοι αγωνιούν για την απόφαση του δικαστηρίου που τόσο καιρό περίμεναν. Η δίκη εξελίσσεται και η Γεωργία βγαίνει από την αίθουσα κλαίγοντας βοερά για όσα αποφάσισε να πει ο Πάρης, ενώ η Αμαλία, τρομερά αναστατωμένη, θέλοντας να αποφύγει τους δημοσιογράφους, αποφασίζει να μην περιμένει την ετοιμιγορία. Στο επεισόδιο της Τρίτης, η παρουσία της Ηλέκτρας στο ζαχαροπλαστείο αναστατώνει τη Ζαχαρούλα και την οικογένειά της, ενώ η Τζέννη παρατηρεί την κοιλιά της Ηλέκτρας και υποψιάζεται ότι είναι ψεύτικη, αλλά ο Μεμάς και ο Πασχάλης διαφωνούν. Η Τζέννη, απόλυτα σίγουρη για ό,τι είδε, είναι αποφασισμένη να το αποδείξει και να το αποκαλύψει. Στο επεισόδιο της Τετάρτης, ο Πάρης προσπαθεί να βρει μια λύση για να μην χωρίσουν με τη Γεωργία. Όταν πηγαίνει στο σπίτι της Γεωργίας για να πάρει πίσω, θα βρει κάποιον που δεν περίμενε. Στο μεταξύ, η Αμαλία, γεμάτη ενοχές, ανακοινώνει τον Ντίνο ότι σκέφτεται να φύγει από τον Παράδεισο. Το επεισόδιο της Πέμπτης, η κατάσταση για την Αμαλία γίνεται όλο και πιο δύσκολη μετά από αυτό που συνέβη στον Ντίνο. Ο Σίμος προσπαθεί όσο μπορεί να σταθεί δίπλα της, αλλά δεν καταλαβαίνει τη συμπεριφορά της, ενώ η Τζέννη είναι αποφασισμένη να αποδείξει τις υποψίες της για την Ηλέκτρα και η Στέλλα παίζει όλα της στα χαρτιά. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ο Σίμος εκπλήζεται με την επιθυμία της Αμαλίας να αποχωρήσουν από τον Παράδεισο, αλλά δεν διαφωνεί μαζί της. Πηγαίνει αμέσως στο γραφείο του Ντίνου και προσφέρεται να το πουλήσει το ποσοστό του. Ενώ η Βικτόρια δεν βλέπει με καλό μάτι τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο Χριστόφορο και τη Μιράντα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!